Είμαστε που σε βλέπω. And, Mr. Speaker, Και, κύριε Πρόεδρε, as you're coming up to the podium, again, καθώς πλησιάζετε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την εξαιρετική σας φιλοξενία και για τον καιρό. I took personally care of the weather. Όντως φρόντισα για τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ως πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου καλωσορίζω στην καρδιά του ελληνικού κοινοβουλευτισμού, στην καρδιά της ελληνικής δημοκρατίας, στην Ολομέλεια της εθνικής αντιπροσωπείας της Ελλάδος, καλωσορίζω τον διακεκριμένο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, όπως τον διακό βουλευτή της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριο Κόνολι, όλες και όλους εσάς στην εαρινή σύνοδο της μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Και είναι πράγματι συγκινητικό και δίκαιο που ξεκινήσαμε αυτή τη σύνοδο αποτείοντας φόρο τιμής σε μία διακεκριμένη συνάδελφό μας και στο τοπικό πολιτικό σύστημα αλλά και στο διεθνές, της οποίας η σταδιοδρομία ξεκίνησε ως ευρωβουλευτής το 1984 και ολοκληρώθηκε ως αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ τα τελευταία δύο χρόνια της κυρίας Μαριέτας Γιαννάκου. Τα δύο αυτά αξιώματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής της, Ευρωβουλή και ΝΑΤΟ, συμβολίζουν την προσήλωση όχι μόνο της ίδιας, αλλά και της χώρας της, της χώρας μας, στις βασικές ευρωατλαντικές αξίες, Ευρώπη και Ατλαντισμός, πάνω στις οποίες οικοδομήσαμε τη μεταπολεμική μας ιστορία και τη μεταπολεμική μας ευημερία και προοπτική. Και η σταδιοδρομία επιτυχημένη της Μαριέτας Γιαννάκου, την οποία τιμήσαμε προηγουμένως, με σιωπή και λουλούδια και σκέψεις, η σταδιοδρομία της λοιπόν μας αφήνει ένα μήνυμα συνέχισης αυτής της προσπάθειας για να βελτιωθούν οι ευρωατλαντικοί θεσμοί, για να βελτιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθει ακόμη πιο κοντά στο λαό και να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικό το ΝΑΤΟ στην αποστολή του. Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπείτε στην Αμερική μία περιφέρεια, τη Βιρτζίνια, η οποία αντικρίζει τον Ατλαντικό και στις οποίες στα πανεπιστήμια υπάρχουν σπουδαίες, κλασικές σπουδές. Χθες επισκεφθήκατε την καρδιά του κλασικού μηνύματος προς την ανθρωπότητα, το Μουσείο της Ακρόπολης. Και είμαι βέβαιος, και το άκουσα από το στόμα σας, ότι εντυπωσιαστήκατε από την κλασική τέχνη της αρχαίας Αθήνας. Και επειδή το ΝΑΤΟ αυτόν τον καιρό, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Μαδρίτης, προσαρμόζει τη στρατηγική του από την απόφαση της Λισαβόνας πριν 12 χρόνια, στην απόφαση που θα πάρθει στη Μαδρίτη, για το νέο του στρατηγικό δόγμα με βάση τη διαδικασία 360 μοιρών, με βάση την ατζέντα ΝΑΤΟ 2030. Θα ήθελα να σταθώ στις κλασικές αξίες του ΝΑΤΟ, στις ρίζες του ΝΑΤΟ, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να εξακολουθήσουν να μας καθοδηγούν μέσα στο σύγχρονο κόσμο και μέσα στις σύγχρονες αποφάσεις. Ένας διακεκριμένος συνάδελφός σας, κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωπος του Μίτσιγκαν,
Ο Άρθουρ Βάντεμπεργκ ήταν ένας εκ των αρχιτεκτώνων του μεταπολεμικού ΝΑΤΟ. Ήταν εκείνος ο οποίος με το Βάντεμπεργκ Resolution το 1948 οδήγησε την άνοιξη του 1949 στην ίδρυση του ΝΑΤΟ. Αυτή η σπουδαία προσωπικότητα, κοινοβουλευτικός, είχε εκφωνήσει έναν κλασικό λόγο στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στις 10 Ιανουαρίου 1945. Και αυτός ο λόγος αποτέλεσε το πρόπλασμα της δημιουργίας του ΝΑΤΟ. Σε αυτόν τον λόγο η Ελλάδα είχε θέση. Είπε ο Άρθουρ Βάντεμπεργκ, μιλώντας στις 10 Ιανουαρίου του 1945 στην Αμερικανική Γερουσία, μήνες πριν τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας. When Mr. Churchill spoke in the British Parliament last December, όταν ο κύριος Τσόρτσιλ μίλησε με το Βρετανικό Κοινοβούλιο, υπεραμενόμενος της ελληνικής θέσεις, είπε λοιπόν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν έρθει η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα προβούν στη δική τους δραστηριότητα για να αποτροπεί πόλεμο. Στην κλασική ομιλία του λέγοντας ότι υπάρχουν δύο στάσεις για να αντιμετωπίσεις τον πόλεμο. Η παλιά και η καινούρια. Η παλιά στάση είναι να αντιμετωπίζεις τον πόλεμο μόνος σου. Η καινούργια στάση είναι να αντιμετωπίζεις τον πόλεμο σε συνεργασία με άλλες χώρες. Αποκάλεσε την παλιά στάση Fraternity of War και την καινούργια στάση Fraternity of Peace. Και συνέχισε. I do not believe δεν πιστεύω ότι κανένα έθνος από εδώ και πέρα μπορεί να έχει ανοσία με την δική του αποκλειστική δράση. Για το μέλλον, maximum speed in decisions and minimum loss. Ζήτησε maximum allied cooperation and minimum allied frictions. Και πάνω σε αυτή την βάση, σε αυτή την ομιλία, οικοδομήθηκε αργότερα το Ατλαντικό Σύμφωνο, το οποίο υπεγράφει στην Αμερική ένα μήνα πριν τη λήξη του αποκλεισμού του Βερολίνου και το οποίο έδειξε την αποφασιστικότητα των ελεύθερων χωρών, του ελεύθερου κόσμου, στην διατήρηση της ανεξαρτησίας του και στην προστασία μέσω της ασφάλειας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Χθες είδατε την Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη, 2.500 χρόνια πριν, ο λόγος του Βάντεμπεργκ ξαναλεγόταν από τον Αθηναίο έφηβο, ο οποίος γινόταν ενήλικος στα 18 του χρόνια και ως ενήλικος γινόταν πολίτης και στρατιώτης. Τι έλεγε ο όρκος του Αθηναίου έφηβου που για πρώτη φορά έπαιρνε ασπίδα και λόγχη? I will never bring reproach upon my hallowed arms. Δεν θα ντροπιάσω ποτέ τα όπλα μου, ούτε θα εγκαταλείψω τον σύντροφό μου. Όμως θα υπερασπιστώ τους ναούς μας μόνος ή με άλλους. Είτε μόνος είτε με άλλους. Το προηγούμενο παράδειγμα ήταν το να αντιμετωπίζει κανείς μόνος του τα πράγματα. Με την υποστήριξη πολλών είναι η νέα μορφή του ΝΑΤΟ, όπως εκφράστηκε από τον Άρθουρ Βάντεμπεργκ πάρα πολλούς αιώνες έπειτα από τον όρκο του Αθηναίου. Ότι ενώ ψάχνουμε ωραίες λέξεις για να περιγράψουμε τη σύγχρονη πορεία του ΝΑΤΟ, στρατηγικός προσανατολισμός, ατζέντα 2030, προσέγγιση 360 μοιρών, οι κλασικές έννοιες
είναι ασφαλέστερες και πιο εκφραστικές των στόχων μας. Και πάνω σε αυτή την εκφραστικότητα και ισχύ της ρίζας μας, θα σας αναφέρω, τελειώνοντας την ομιλία μου, ότι στις 18 Φεβρουαρίου του 1952, σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα, η Ελληνική Βουλή, με συντριπτική πλειοψηφία, επικύρωσε τη σύνδεση της Ελλάδος με τον ΝΑΤΟ, την προσχώρηση της Ελλάδος με τον ΝΑΤΟ. Και ένας διακεκριμένος συντηρητικός πολιτικός της εποχής εκείνης, ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, ο οποίος είχε διατελέσει πρωθυπουργός σε δύσκολα χρόνια, χαρακτήρισε το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ως το gravestone of any idea of future war. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μου υπήρξε πάντα πιστή στην Ατλαντική Συμμαχία και κυρίως πιστή στη συλλογική ασφάλεια και είχε πάντα μεγάλες προσδοκίες από το ΝΑΤΟ. Όταν η ανθρωπότητα δεν ανέπνεε από αγωνία στα τέλη Οκτωβρίου του 1962 λόγω της κρίσης της Κούβας, ο Σοβιετικός πρέσβης Νικολάη Κοριούκιν επισκέφθηκε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέροφ και του είπε τα εξής. Τα παίρνω από ένα κυτρινισμένο από το χρόνο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ελληνική κυβέρνηση επιδοκιμάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Εάν είναι έτσι, τότε η Ελλάδα επομίζεται τεράστια ευθύνη, γιατί είναι ευνόητο ότι η παρούσα δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών δύναται να οδηγήσει εις όλεθρον. Φαίνεστε να υποστηρίζετε τις πειρατικές ενέργειες της Αμερικής. Η Ελλάς οφείλει να αναλογιστεί τις ευθύνες της. Εάν η Σοβιετική Ένωση σε μιμήτω τους Αμερικανούς, θα έπρεπε να είχαμε εφαρμόσει αποκλεισμό κατά της Ελλάδος, γιατί φιλοξενείτε και εσείς όπλα που στρέφονται κατά του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Και αν αυτό συνεχιστεί, θα έχουμε πόλεμο. Τι απάντησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μέσα στην πιο δύσκολη στιγμή του ψυχρού πολέμου στη Σοβιετική απειλή? Οι κατηγορίες κατά τον ΗΠΑ παραβλέπουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες για των ληφθέντων μέτρων απέβλεψαν στην αποτροπή μιας επιθέσεως. Αλλά σχέτως όλων αυτών, κύριε Πρέσβη, η θέση της Ελλάδας είναι θέση εντύμου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών και πιστού μέλους της οργανώσεως του ΝΑΤΟ. Και δεν μας φοβίζει ο πόλεμος. Σας ανέφερα αυτό το παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο πιστή ήταν ανέκαθεν η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και για να θυμίσω τη φράση του Βάντεμπεργκ ότι στο ΝΑΤΟ πρέπει να έχουμε maximum cooperation και minimum frictions, πρέπει να επαναλαμβάνεται. Έτσι και σήμερα η χώρα μου συμμετέχει στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Είχαμε φιλοξενήσει προχθές εδώ τον πρόεδρο της Ουκρανίας, κύριο Τζελένσκι, που μας είπε το μαρτύριο που τραβάει η χώρα του από τη βάρβαρη ρωσική εισβολή. Και να ξέρετε ότι είστε σε μια χώρα η οποία ανέκαθεν στήριξε με κόστος την παρουσία της στο ΝΑΤΟ και τώρα μετέχει και εκφράζει απόψεις γόνιμες για το στρατηγικό μετασχηματισμό του, ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο τις απειλές ασφαλείας, αλλά και τα σύγχρονα προβλήματα της κλιματικής κρίσης και της μεταναστευτικής κρίσης. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα, της οποίας οι κλασικές αξίες διατρέχουν ακόμη και τα κλασικά κείμενα του ΝΑΤΟ και της οποίας οι κλασικές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο
πρέπει να εξακολουθήσουμε να παρέχουμε ασφάλεια όχι απλώς στα μέλη μας, αλλά σε όλο τον κόσμο, εάν θέλουμε να είναι δημοκρατικός και να ζουν οι λαοί με προκοπή. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω. Thank you, Mr. Speaker. Thank you so much. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά σας ευχαριστώ.